Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη ή μικρή. Γίνεται απλά να τη δεις να μου πεις ότι είναι μεγάλη μικρή για σένα. Είμαι 27. Φαντάζομαι δεν έχεις ολοκληρώσει. Ποιο είναι το όριό σου? Ή θα βγάλεις κάτι παραπάνω ή θα ανέβει το βίντεο σου στο Instagram. Γεια! Πώς έτσι? Τι εννοείς? Πώς είναι έτσι μούρη σου? Φύγε από εδώ. Δεν είσαι για αυτά τα μέρη. Πας καλά. Έλα ρε σταμάτα. Βγες να μπει κανένας άλλος που αξίζει. Εντάξει, ξέρω εγώ να μπω να δω τι παίζει μπήκα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν νομίζω ότι είναι για σένα αυτά. Έλα φύγε. Έλα. Για ποιον είναι δηλαδή? Έλα, είσαι μπάζο. Έλα φύγε, γιατί βαριέμαι να πατήσω μέχρι και το κουμπί μαζί σου. Σε ποιο σχολείο είσαι? Έχεις TikTok? Ναι, έχω. Κι εγώ. Θέλεις να μου το δώσεις? Ναι. Σε ποιο δρόμο είσαι? Είμαι... Πού να σου πω. Σε ποιο δρόμο? Ναι. Κι εγώ. Ωραία ζακέτα. Ευχαριστώ. Θες να βγάλεις τη ζακέτα? Γιατί να τη βγάλω? Για να σε δω λίγο παραπάνω. Φαίνομαι, νομίζω καλά. Βγάλ την να κάνω ένα story. Έλα, να δείξει κάτι παραπάνω. Θα σε βγάλουμε βίντεο, θα σε δουν όλοι. Δεν νομίζω ότι θέλω. Σε έχω ήδη βίντεο, οπότε πρέπει να βγάλεις και κάτι παραπάνω. Τι εννοείς? Ή θα βγάλεις κάτι παραπάνω ή θα ανέβει το βίντεο σου στο Instagram. Δεν θέλω να με δει κανείς. Αν βγάλεις κάτι παραπάνω δεν θα σε δει κανείς. Θα σε δω μόνο εγώ. Το ξέρεις ότι είναι παράνομο αυτό, ε? Και ότι είσαι σε μια τέτοια εφαρμογή και είσαι ανήλικη είναι παράνομο. So... Εντάξει. Μόνο τη ζακέτα. Τώρα τι κέρδισες με αυτό? Εσύ κέρδισες να μην ανέβει το βίντεό σου. Εσύ όμως γιατί το κάνεις? Πώς νιώθεις τώρα που το κάνεις αυτό? Γιατί θέλω να σε δω να το κάνεις. Δεν πας καλά. Πας εσύ που δίνεσαι στο ίντερνετ. Ανεβάζεις την μπλούζα σου. Δεν θα το έκανα ποτέ. Άρα εγώ να ανεβάσω το βίντεο. Ανέβασέ το και εγώ θα κινηθώ νομικά. Πώς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα ζητήσω βοήθεια. Ζήτα βοήθεια όσο γελάμε μαζί σου με τους φίλους μου. Θα το μάθουν οι γονείς σου, θα το μάθει ο εισαγγελέας ανηλίκων, η δίωξη. Μπορώ να το πω σε πάρα πολύ κόσμο και μετά θα γελάω εγώ μαζί σου. Και εγώ μπορώ να δείξω το βίντεο σε πολύ κόσμο. Ναι, αλλά τι θα κερδίσεις? Ποιος θα χάσει στο τέλος, εγώ ή εσύ? Εσύ. Πόσο είσαι? 17. Έχουν οκτώ. Εσύ. Τι? 8 είμαι, ένα χρόνο μεγαλύτερο. Τέλεια. Εγώ πρώτη φορά μπήκα να δω τι παίζει. Ξέρεις τι? Τι? Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη μικρή. Ορίστε. Ας το παππούς. Δεν ξέρω. Γίνεται απλά να τη δεις να μου πεις ότι είναι μεγάλη μικρή για σένα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 27. Πόσο χρόνο είσαι? 16. Α, οκ. Φαντάζομαι δεν έχεις ολοκληρώσει. Τι πράγμα? Με αγόρι. Γιατί ρωτάς? Ποιο είναι το όριό σου? Δεν είναι δικό μου, είναι το νόμιμο, ξέρω εγώ, 18 και κάτω, 17 δηλαδή. Λίγο τρομακτικό αυτό που λες. Καλά. Με κάνεις να νιώθω γέρο. Είναι λίγο περίεργο στα 27 σου να κάνεις κάτι με ένα παιδί, πρακτικά.
Πρακτικά, ναι. Κοίτα, εσένα η φίλη σου, ας πούμε, δεν έχει κάνει καμία τίποτα. Κάθε μία κάνει τα δικά της. Άρα δεν είναι παράγοντας η ηλικία, είναι όταν νιώσεις έτοιμος, αυτό μου λες. Παράλογο, είναι στον νόμο, αλλά άμα της πεις θα σου πει ναι, ήθελα και το έκανα, ξέρω εγώ, όχι. Για κάποιο λόγο όμως έχουν γραφτεί οι νόμοι. Δεν υπάρχει. Για κάποιον άλλο δεν τηρούνται.